Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, κύριε Μητσοτάκη, αν βλέπετε εκλογή Προέδρου από την τρίτη ψηφοφορία ή αν αντίθετα βλέπετε εθνικές εκλογές. Και το ρωτώ διότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η χθεσινή μεσημεριανή του δήλωση, φαίνεται ότι κάποιους ακόμη βουλευτές από το χώρο των ανεξαρτήτων έφερε στο στρατόπεδο των υποστηρικτών της υποψηφιότητας Δήμα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε κατά την άποψή μου ένα απολύτως λογικό πλαίσιο εθνικής συνεννόησης, όπως εξάλλου επιβάλλει το πνεύμα του Συντάγματος. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι είμαστε διατεθειμένοι, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Σταύρο Δήμα, διότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής υποψηφίου, όπως ενδεχομένως κάποιοι να ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να συνέβαινε μεταξύ δεύτερου και τρίτου γύρου. Όχι, όχι, δεν ισχυρίστηκαν, το πρότεινα. Ναι, το πρότεινα. Βγήκαν τρεις βουλευτές, ανεξάρτητοι, και πρότειναν. Ναι. Τέτοιο ζήτημα λοιπόν δεν τίθεται, αλλά η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μία λελογισμένη επίσπευση του χρόνου εκλογών που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα έως το τέλος του 2015, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι ώστε να μην χάσουμε ακόμα κάποια χρόνια από μια αναθεώρηση που όλοι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Ανοίγω παρένθεση, όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την προεδρική εκλογή και αυτή η διαστρέβλωση, κύριε Μητρόπουλε, του πνεύματος του Συντάγματος, που δεν συνδέει στην πραγματικότητα πρόωρη διάλυση της Βουλής με προεδρικές εκλογές, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε σχετική διάταξη, η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να αλλάξει. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για την αναθεώρηση. Θυμίζω ότι η προεδρική πλειοψηφία των 180 είναι και συνταγματική πλειοψηφία. Για την διότι αναθεώρηση. Και το Σύνταγμα απαιτεί 180 ψήφους σε μία εκ των δύο ψηφοφοριών. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργο αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα βασικό πλαίσιο αλλαγών που τόσο απαραίτητες είναι σήμερα για τη χώρα. Σταθεροποίηση της οικονομίας, συζήτηση ενδεχομένως και κάποιων άλλων παραμέτρων, μέχρι και αλλαγή του εκλογικού νόμου, εγώ θα είμαι τεθειμένος να συζητήσω, και εθνικές εκλογές στο τέλος του 2015, όταν η χώρα όταν θα έχει αλλαγή του εκλογικού νόμου, εννοείται, κύριε Μητσοτάκη, να πάμε σε ένα μόνιμο εκλογικό σύστημα με συνταγματική πρόβλεψη. Η δικιά μου άποψη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό εκλογικό σύστημα. Έχω προτείνει και κατά την άποψή μου ποιο είναι το ενδεδειγμένο. Μειωμένος αριθμός βουλευτών, το έχω πει εδώ και πάρα πολλά, 200 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 200 βουλευτές, ένα μεικτό σύστημα που θα εκλέγονται ένα ποσοστό των βουλευτών, 120 ή 150 από μονοεδρικές περιφέρειες και 50-80 βουλευτές με λίστα πανελλήνια. Αυτό βέβαια σημαίνει και άλλα και στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων, ώστε να κατοχυρωθεί η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων. Άρα και εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων. Όλα αυτά με άλλα λόγια συνθέτουν ένα πακέτο που αντιμετωπίζει ένα μείζον ζήτημα του πολιτικού συστήματος, που είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία, ας μην γελιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλοι πριονίζουν το κλαρί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτήν την συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος.